Αμπελόκηποι Αθήνας. Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο. Αγώνας βόλης στο κλειστό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και έκθεση ψηφιδωτών στο ξενοδοχείο Hilton. Αποσπάσματα που χρησιμοποιούμε στο βίντεο. Γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας και ξενοδοχείο Hilton. Οι μεγάλοι αντίπαλοι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, συναντήθηκαν ακόμη μια φορά, αλλά όχι σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Στο κλειστό γήπεδο του Παναθηναϊκού, οι ομάδες βόλεϊ των δύο μεγάλων συλλόγων βρέθηκαν αντιμέτωπες στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Και μόλον ότι το βόλεϊμπολ δεν φέρνει σε στενή επαφή τους δύο αντιπάλους, γιατί τους χωρίζει το δίχτυ, εντούτοις ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από πάθος, ένταση και γερές βολές. Όπως ήταν φυσικό, από το τερέν το πάθος μεταδόθηκε στις κερκίδες, τις οποίες τιμούσαν και εκπρόσωποι του ωραίου φίλου. Πολλές όμως από τις οποίες έφυγαν κλαμμένες, γιατί ο αγώνας έληξε με 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Στην γαλερί του ξενοδοχείου Hilton άνοιξε μια έκθεση έργων από ψηφίδες και από γυαλί. Τα ψηφιδωτά είναι εικόνες που έχουν κατασκευαστεί από τον καλλιτέχνη με την κατάλληλη τοποθέτηση ψηφίδων διαφόρων χρωμάτων. Η τεχνική των ψηφιδωτών είναι παλαιοτάτη. Ήκμασε κυρίως επί των ελληνιστικών και βυζαντινών χρόνων. Στις συνθέσεις από γυαλί, τα βιτρό, ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί για το έργο του σαβάσι το γυαλί, καθώς επίσης το μολύβι και το σίδερο για συνδετικό ιστό και για πλαίσιο. Πηγές. Επιμέλεια κειμένων και βίντεο. Ιώνα και Τζέννη. Ηχογράφηση Μαρία. Για 26ο Γυμνάσιο Αθήνας. Συντακτική και φωτογραφική ομάδα εργαστηρίου πληροφορικής. Πολυμέσα πληροφορική. Σχολικό έτος 2020-2021.